Καλησπέρα σας. The presentation will be in Greek. Feel free, though, to ask any questions in English. Ονομάζομαι Λιμπλέτα και η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να σας μεταδώσουμε τον παλμό του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Ως μαθητές του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Οικολογίου Ψυχικού, ίδρυσαμε την εικονική επιχείρηση MAP. Και με σύνθημα, ζήστε την εμπειρία του μαραθωνίου εκεί που ξεκίνησε, στραφήκαμε στην αθλητική καινοτομία και στον πολιτισμό. Εμείς παραδοσιακά στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αυθεντικό μαραθώνιο με συνολικά 1000 δρομείς, τους οποίους ακολουθούν φίλοι, συγγενείς και γονείς. Έτσι σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που να καλύπτει τις ανάγκες όλων, του δρομέα, του θεατή αλλά και την μεταξύ τους επικοινωνία. Όραμα της εταιρείας μας είναι η μέρα του μαραθωνίου να αποτελεί την κορυφαία πολιτιστική και αθλητική διοργάνωση της Αθήνας. Η μοναδικότητα της εφαρμογής μας οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε η πρώτη εταιρεία διεθνώς που παρέχει στο χρήστη την καινοτομία, εντοπισμού και παρακολούθηση του αγαπημένου του αθλητή, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσει την πόλη του καλύτερα. Στόχος μας είναι βελτίωση της εμπειρίας του μαραθωνίου τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει έναν μεγάλο αριθμό downloads από τις running teams του σχολείου μας, της WIND και της Εθνικής Τράπεζας. Αναμένεται να έχουμε 5.000 downloads μόνο από τις δρομείς και με υπόθεση ότι σε κάθε δρομέα αντιστοιχούν τουλάχιστον 2 θεατές, τα downloads στα συνολικά της εφαρμογής αναμένεται να είναι 15.000 μέχρι την ημέρα του μαραθωνίου στις 13 του Νοεμβρίου. Θα συνεχίσει ο Δημήτρης με τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η εφαρμογή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Απευθύνεται τόσο στο δρομέα όσο και στο θεατή. Το κομμάτι του δρομέα χωρίζεται σε δύο μέρη, σε ό,τι συμβαίνει πριν τον αγώνα και σε ό,τι συμβαίνει στον αγώνα. Ξεκινώντας με το πρώτο μέρος, εμφανίζονται δύο επιλογές στην εφαρμογή μας. Η πρώτη είναι η προπόνηση και η δεύτερη είναι η διατροφή. So, πρώτη επιλογή, προπόνηση. Εκεί εμφανίζονται διάφορα προγράμματα προπόνησης, τα οποία συνδυάζει ο χρήστης, ανάλογα με το χρόνο που θέλει να κάνει μέχρι να τερματίσει. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να τερματίσω τα 5 χιλιόμετρα σε 30 λεπτά. Θα πατήσω τη συγκεκριμένη επιλογή και θα εμφανιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης, έτσι ώστε να τερματίσω τον επιθυμητό χρόνο. Δεύτερη επιλογή, διατροφή. Εκεί εμφανίζονται διάφορες τροφές και ανά 100 γραμμάρια καθεμίας από αυτές τις τροφές παρέχονται πληροφορίες στο χρήστη για το πόσα γραμμάρια πρωτεϊνών και υδατανθράκων περιέχονται, καθώς και για το πόσες θερμίδες. Συνεχίζουμε με το κομμάτι που ονομάζεται στον αγώνα. Όταν λοιπόν ο δρομέας τρέχει, ενημερώνεται για την απόστασή του από τον τερματισμό, τον ατομικό του χρόνο και τα σημεία ανεφοδιασμού. Με το που πατήσει τώρα ο χρήστης την επιλογή θεατής, θα εμφανιστεί μπροστά του ο χάρτης της εκάστοτε διαδρομής των 5, των 10 ή των 42 χιλιόμετρων. Η καινοτομία που θα βρείτε αποκλειστικά στην εφαρμογή μας είναι ότι μπορούμε να εντοπίσουμε τον δικό σας άνθρωπο, τον αγαπημένο σας δρομέα, ο οποίος τρέχει μαραθώνιο. Πολύ απλά, πατώντας την καρδούλα και εισάγοντας τα 7 πρώτα ψηφία του κινητού τηλεφώνου, καθώς και ένα τετραψήφιο κωδικό που έχει στείλει η εφαρμογή. Πάνω δεξιά, πατώντας το μενού, το δρομέα όπως βλέπετε, εμφανίζονται διάφορες κατηγορίες, όπως είναι η ψυχαγωγία ή τα μουσεία. Πατώντας για παράδειγμα τα μουσεία, εμφανίζονται τα σημαντικότερα μουσεία στο χάρτη της διαδρομής με ένα πιν. Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτά, εμφανίζονται περαιτέρω πληροφορίες και τα συγκεκριμένα μουσεία. Θα συνεχίσει ο συνάδελφος και συμμαθητής μου, Φούρλας Φραγκίσκος. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε την εφαρμογή μας ονομάζεται Xamarin Studio και είναι cross-platform για λογισμικά Android και iOS. Κύριο μέλημά μας ήταν η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας κάθε χρήστη επιτυχάνεται με τη χρήση του Factor Authentication. Το MAP παρέχεται δωρεάν. Η κερδοφορία της εταιρείας μας βασίζεται στην πώληση του Athens MAP σε δήμους άλλων πόλεων που διοργανώνουν μαραθώνιο, προσαρμόζοντάς την στα δικά τους χαρακτηριστικά και δεδομένα. Οι δήμοι των πόλεων αυτών είναι οι μελλοντικοί μας πελάτες. Οι on-route επιχειρήσεις μπορούν να διαφημίζονται μέσα από την εφαρμογή μας, όχι με pop-up παράθυρα, αλλά με pins πάνω στη διαδρομή. Είμαστε ήδη σε συζητήσεις προκειμένου διάφορες εταιρείες να διαφημιστούν μέσα από την εφαρμογή μας. Παραδείγματος χάρη, κατά μήκος της διαδρομής θα προβάλλονται καταστήματα της WIND και της ATM της Εθνικής Τράπεζας με ανάλογο αντίτιμο.
Για την κάλυψη όλων των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας μας, εκδόθηκαν 100 μετοχές των 10 ευρώ και το μετοχικό μας κεφάλαιο ήρθε στα 1.000 ευρώ. Ακόμα, λάβαμε διάφορες χορηγίες ύψους 10.000 ευρώ. Βελτιώστε και εσείς την εμπειρία σας στο μαραθώνιο, κατεβάζοντας την εφαρμογή μας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα θέλαμε να κλείσουμε με τα λόγια του Τετράκης Χρυσού Ολυμπιονίκη Εμίλ Ζάτοπεκ, λέγοντας πως θες να κερδίσεις κάτι, τρέξε 100 μέτρα. Αν θες να αποκτήσεις εμπειρία από κάτι, τρέξε μαραθώνιο. Ευχαριστούμε πολύ.